Κοιτάξτε, για το παιχνίδι θα πω πολύ λίγα πράγματα. Εντάξει, σταθήκαμε, μπορώ να πω, πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Σε όλο το 90 λεπτό. Εντάξει, ήταν μια ευκαιρία για μας μετά το 2-0 να μπορέσουμε και να διατηρήσουμε το σκορ, αλλά από εκεί και πέρα ρίσκαρε πάρα πολύ όφη. Και με τους ψηλούς πιστεύω ότι πραγματικά σου μας δυσκόλυψε πάρα πολύ και με τις μεγάλες μπαλιές, το να τις πάει δεξιά-αριστερά, σούμε και με τις σέντες, και έτσι φτάσαμε σε αυτή τη σοπαλία. Εγώ έτσι θα ευχηθώ και καλή επιτυχία στο τελευταίο παιχνίδι και μακάρι να μην είμαστε εμείς η αιτία να πέσει όφη. Γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά, ας πούμε, θα στεναχωρηθώ. Αυτά θέλω. Υπάρχουν ερωτήσεις, κύριε Παράσκο? Ερωτήσεις? Ναι, Μινά. Πώς έχεις αναλάβει πολύ λίγες μέρες τον Ατρόμητο. Σήμερα ήταν ένα Ατρόμητο πραγματικά παθιασμένο, εντελώς διαφορετική ομάδα. Ξέρεις ότι ήταν αυτό που άλλαξες ή αν μπορούσες να αλλάξεις? Κοιτάξτε, παιδιά, μακάρι να ήμουν και εγώ την προηγούμενη Κυριακή και να μην είχαμε αυτά τα σχόλια που και δικαιολογημένα ο κόσμος, ας πούμε, εδώ της Κρήτης, ας πούμε, ήταν αγανακτισμένος. Μακάρι να ήμουν και την προηγούμενη Κυριακή για να κάναμε το ίδιο παιχνίδι που κάναμε σήμερα. Τι να σας πω παραπάνω? Παραπάνω δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Κοτς, είστε ρυθμιστής παραμονής. Παίξατε με τον Άρη, σήμερα με τον Όφη, τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, εντάξει, τώρα μιλάμε στα ίσια και θα δείτε και το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Αυτό θα το δείτε κιόλας. Θα δείτε μια ομάδα, πιστεύω, όπως έπαιξε σήμερα, λίγο πολύ να είναι και την επόμενη Κυριακή, να παίξουμε το ίδιο καλά. Άλλη ερώτηση? Εντάξει. Όλοι ξέραμε τη σπουδαιότητα που είχε το σημερινό παιχνίδι για την ομάδα μας, για την επόμενη μέρα. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να το κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό. Αν κάνουμε όμως μια έτσι αποτίμηση του παιχνιδιού, θα δούμε ότι νομίζω ότι μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Είχαμε μια ευκαιρία εκεί με το δοκάρι, θα μπορούσαμε να προηγηθούμε. Και στην ουσία, σε μια φάση που είναι πολύ καλά δουλεμένη, στην πρώτη ουσιαστικά αποστημένο, φάγαμε το πρώτο γκολ. Μετά που φάγαμε το πρώτο γκολ, για κάποιο διάστημα νομίζω ότι είμαστε πάλι έτσι με καλή εικόνα. Όσο περνούσε η ώρα, πιστεύω ότι το άγχος, η σπουδαιότητα, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, δημιούργησε έτσι μια νευρικότητα στην ομάδα. Δεν παίξαμε το πρώτο ημίχρονο ορθολογικά. Παίζαμε και με μια ομάδα που φάνηκε ότι ειδικά στο στοιχείο, στην κόντρα επίθεση, ήταν πάρα πολύ καλή. Που ξέρετε, είναι μια δύσκολη κατάσταση διαχειρίσιμη. Και με αυτόν τον τρόπο τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που προσπαθούσαμε πάλι να φέρουμε το παιχνίδι σε μια ισορροπία και να καταφέρουμε να κερδίσουμε, να ισοφαρίσουμε, δυστυχώς πάλι φάγαμε ένα γκολ έτσι στην κόντρα, που καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν για μας και πόσο δύσκολη έκανε τη θέση μας στην συγκεκριμένη στιγμή. Όμως πρέπει να πω ότι σαν ομάδα δείξαμε χαρακτήρα, καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια για αυτούς τους παίχτες και πιστεύω ότι αν είχαμε λίγο χρόνο θα μπορούσαμε να κερδίσαμε το παιχνίδι αυτό. Όπως είπα και στην αρχή, δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι. Όμως είμαστε 32 βαθμούς. Εάν λέγαμε πριν το παιχνίδι αν ήμουν ευχαριστημένος με την ισοπαλία, σίγουρα ήταν κάτι το οποίο ήταν έξω από το μυαλό μας και από το μυαλό μου. Όμως όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ο βαθμός αυτός είναι πάρα πολύ σπουδαίος για μας. Κρατούμε την τύχη στα χέρια μας, έχουμε ένα τελικό, θα ετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα, να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι αυτό, να κάνουμε την προσπάθεια που πρέπει και μέσα από αυτό να προσδοκούμε για το αποτέλεσμα που θα είναι αυτό που θα οριστικοποιεί την παραμονή μας στην κατηγορία. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον κύριο Πετράγη? Κοτς, έχουμε φτάσει πλέον στο τελευταίο τελικό, το είπατε και εσείς ο ίδιος. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τα σημερινά αποτελέσματα και αν έχετε να κάνετε ένα σχόλιο για τις νίκες του Άρη και της Βέρειας. Αυτό που με ενδιαφέρει και μόνο, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να επηρεάσουμε, είναι η δικιά μας η ομάδα. Ο καθένας στην καθημερινότητα δίνει με το τι κάνει και το πώς συμπεριφέρεται το στίγμα του. Εμείς, αυτό που μας ενδιαφέρει μόνο είναι η ομάδα μας και τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Άλλη ερώτηση? Να καταφέρει στην Τρίπολη Όφη. Δύσκολη αποστολή, τελικός όπως είπατε. Γιατί να μην τα καταφέρει?
Όφη είναι μεγάλη ομάδα, δυσκολίες φέραν την ομάδα μας σε μια κατάσταση, ας πούμε έτσι, δύσκολη, αλλά μην ξεχνάτε ότι γύρω-γύρω από την ομάδα τη δικιά μας είναι πολύ μεγάλα μεγέθη ποδοσφαιρικά, όπως είναι ο ΑΕΚ, όπως είναι ο Άρης. Έτσι. Και τηρουμένων των αναλογιών και των δυσκολιών, πιστεύω ότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε μεγάλη ομάδα και αυτό θα πρέπει στο επόμενο παιχνίδι να το δείξουμε. Και όπως είπα, στο τελευταίο παιχνίδι να οριστικοποιήσουμε το στόχο μας που είναι η παραμονή. Θεωρείτε ότι χρειάζεται μόνο νίκη Όφη? Αυτό μπορεί να είναι όπως το λέτε, αλλά μπορεί και να χρειάζεται και ισοπαλία. Να είναι αρκετή και ισοπαλία. Εξαρτάται και από τα άλλα αποτελέσματα. Μπορεί να είμαστε σωσμένοι και με τη βαθμολογία όπως είμαστε.